Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στο υπόγειο εξάωροφης πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που τυλίχθηκε στις Φλόγες το πρωί. Η φωτιά ξέσπασε στις 8 και 25 σε παλιά πολυκατοικία στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το υπόγειο του κτηρίου και εξαπλώθηκε στο ισόγειο, στον πρώτο και το δεύτερο όροφο. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονταν στην πολυκατοικία 20 άτομα. Οι ένικοι ανέβηκαν στα μπαλκόνια των τελευταίων ορόφων και στην ταράτσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Επί τόπου βρέθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ έφτασαν και κλιμακοφόρα οχήματα για να απεγκλωβίσουν τους ενίκους. Να μετριάσει τις προσδοκίες για αισθητή μείωση στις τιμές των διοδίων, επιχείρησε ο Υπουργός Υποδομών Δημήτρης Ρέπας, δηλώνοντας από το βήμα της Βουλής ότι ο πυρήνας των συμβάσεων δεν πρόκειται να αλλάξει. Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή θα κατατεθεί η τροπολογία με την οποία η μη καταβολή διοδίων θα θεωρείται τροχαία παράβαση, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Ρέπας. Ο πυρήνας των συμβάσεων δεν πρόκειται να αλλάξει, αφού πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία προκειμένου να παραμείνουν οι χρηματοδότερες τράπεζες, οι οποίες σύμφωνα με τις χειροπραξίες έχουν παγώσει τις χρηματοδοτήσεις. Όσον αφορά την τροπολογία με την οποία η μη καταβολή διοδίων θα θεωρείται τροχαία παράβαση, αυτή αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή σήμερα ή την Παρασκευή. Σε προκήρυξη συνεχών απεργιακών κινητοποιήσεων προσανατολίζεται η Ομοσπονδία Περιπτερούχων Καπνοπολών Ελλάδος. Ακόμη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, εξετάζει και το ενδεχόμενο να υποβάλει σε εθνικά δικαστήρια συλλογικές αγωγές κατά των εμπλεκομένων στην παραγωγή, εισαγωγή και διακίνηση καπνοβιομηχανικών προϊόντων με αίτημα την παράληψη στο μέλλον της κατάχρησης της δεσπόδουσας θέσης τους και των εναρμονισμένων πρακτικών τους και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς των περιπτερούχων από τις πρακτικές αυτές. Όπως επισημάνθηκε στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι μετά τις διαδοχικές αυξήσεις της φορολογίας καπνού και εν μέσω της οικονομικής κρίσης, μεγάλο μέρος των περιπτέρων έχει ήδη βάλει λουκέτο και η συντριπτική πλειοψηφία τους αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο στα πρότυπα του Central Park της Νέας Υόρκης σχεδιάζει η κυβέρνηση για την περιοχή του Ελληνικού. Ο Ισπανός αρχιτέκτονας Χωσέας Εμπίγιο παρουσίασε δέσμη προτάσεων για την ανάπλαση της περιοχής κατά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και αργότερα με τους υπουργούς επικρατείας Χάρη Παμπούκη, περιβάλλοντος Τίνα Μπυρμπίλη, παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου και τον αναπληρωτή υπουργό περιβάλλοντος Νίκο Σιφουνάκη. Κυβερνητικές πηγές διευκρίνησαν την Τετάρτη ότι οι προτάσεις σε Εμπίγιο δεν είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση, η οποία θα προσδιορίσει το ποσοστό του πρασίνου που θα καταλάβει τη συνολική έκταση του Ελληνικού περίπου 6.000 στρεμάτων και σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι αρκετά υψηλό. Η Ελλάδα και η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εξέφρασαν τη διάθεσή τους να συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση και να εξευρεθεί λύση στο θέμα της ονομασίας. Αυτό δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μάθιου Νίμιτς, μετά τη συνάντησή του με τους αντιπροσώπους των δύο χωρών. Η συνάντηση διάρκειας 2 ώρων έγινε στο γραφείο του κυρίου Νίμιτς στη Νέα Υόρκη. Είχαν προηγηθεί το βράδυ της Δευτέρας και της Τρίτης χωριστές συναντήσεις των δύο αντιπροσώπων με τον κύριο Νίμιτς, ο οποίος τους προσκάλεσε για να δειπνίσουν απόψε μαζί. Εκτός συνόρων τώρα, τηλεφωνική συνομιλία με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Αμπντάλα είχε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, με θέμα την πολιτική κατάσταση στην Αίγυπτο. Και ενώ οι διεθνείς πιέσεις για επίσπευση των αλλαγών εντείνονται, οι διαδηλωτές δεν υποχωρούν και καλούν σε νέα μαζική διαδήλωση την Παρασκευή. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο πρόεδρος έδωσε έμφαση στη σημασία που έχει να γίνουν γοργά βήματα προς την κατεύθυνση μιας ομαλής μετάβασης, η οποία θα είναι ουσιαστικά ανθεκτική, νόμιμη και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού της Αιγύπτου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι ο πρόεδρος επιβεβαίωσε την πάγια δέσμευση των ΗΠΑ για ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Αλλάζουμε θέμα. Επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε το πρωί σε στρατολογικό κέντρο της πόλης Μαρντάν του βορειοδυτικού Πακιστάν. Τουλάχιστον 20 στρατιώτες σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, ο φοβιστής καμικάζη ήταν ένας έφηβος, ο οποίος προσέγγισε το κέντρο της στρατολόγησης ντυμένος με μαθητική στολή. Το ίδιο κέντρο στρατολόγησης είχε γίνει στόχος επίθεσης και το 2006, όταν επίσης 20 στρατιώτες είχαν σκοτωθεί. Την ευθύνη για το σημερινό χτύπημα ανέλαβε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Αζάμ Ταρίκ με δήλωσή του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Scotland Yard θα επικοινωνήσει με εκατοντάδες πιθανά θύματα υπόθεσης υποκλοπής που πλήττει την εφημερίδα News of the World του ομίλου Murdoch. Η αστυνομία της Βρετανίας δήλωσε ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει με κάθε πρόσωπο του οποίου πληροφορίες βρέθηκαν σε έγγραφα που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας στην εφημερίδα News of the World. Η αστυνομία θέλει να εξετάσει αν οι δημοσιογράφοι κατασκόπευαν πολιτικούς, διασημότητες, αθλητές. Πριν από λίγες ημέρες, ο τέος πρωθυπουργός Gordon Brown ζήτησε από τη Scotland Yard να ξεκαθαρίσει αν υπήρξε και ο ίδιος ένα από τα θύματα.
Να περάσουμε τώρα στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 2 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 3 μποφόρ. Ήταν η είδηση σε 5 λεπτά από την Εγνατία τηλεόραση.